Επειδή μία ή όχι η μηνή κοίτητα στη Λεμεσό, όπως και να έχει το πράγμα, πρόκειται για μείζον θέμα. Είδαμε στην αρχή του δελτίου μας και τις δηλώσεις του Αντιπρόεδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μέση, ότι ευθύνεται το αποχετευτικό της Λεμεσού. Ο Αριστίδης Βικέτος φιλοξενεί τώρα στην παρέμβαση τον κ. Μέση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για την έξαρση των κρουσμάτων της ιογενούς μηνυγκίτιδας στη Λεμεσό θα μιλήσουμε απόψε. Στον τηλεθάλαμο είναι ο ιατρός Δόκτωρ Χριστόδουλος Μέσης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού και αντιπρόεδρος του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι καταρχάς είχαμε προσκαλέσει τον Υπουργό Υγείας Μανώλη Χριστοφίδη να έρθει απόψε. Από το γραφείο όμως του Υπουργού μας είπαν ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας. Γιατρέ, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, κύριε Γιατρέ. Γιατρέ, εσείς λέτε ότι αυτό που υπάρχει στη Λεμεσό είναι επιδημία. Η κυβέρνηση χτες έλεγε για κάποια μεμονωμένα περιστατικά, σήμερα μίλησε για ενδημία. Τελικά ο κόσμος, η Λεμεσιανή αλλά και γενικότερα ο κόσμος, τι πρέπει να δεχτεί, ποια εκδοχή πρέπει να δεχτεί, την επιδημία ή την ενδημία? Και είναι λιγότερη ανησυχία αν είναι ενδημία από το αν είναι επιδημία? Νομίζω δώσατε εσείς την απάντηση, κύριε Βικέτο, γιατί πράγματι με το να παίζουμε με τις λέξεις αν είναι επιδημία ή ενδημία και να συγχύζουμε τον κόσμο δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάθε μέρα τις τελευταίες μέρες έχουμε 10 νέα περιστατικά, έχουν φτάσει μέχρι τώρα τα 55 αν όχι τα 60, και λέω έτσι γιατί κάθε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Με αυτό λέω το δεδομένο και την καλπάζουσα, αν θέλετε, προσθήκη νέων κρουσμάτων. Το να παίζουμε με τις λέξεις δεν είναι αυτό που έχει σημασία, αλλά η ουσία που είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Επίσης πρέπει να πω ότι, άσχετα με αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας, η ομάδα γιατρών που έχει διορίσει για να επιληφθούν του θέματος, στις συναντήσεις που έχουμε, όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για επιδημία. Και πριν μου πείτε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω ότι δεν έχω δηλώσει ότι ευθύνεται το αποχετευτικό. Θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα. Αλλά συνέχεια. Να το δούμε, ναι. Ακριβώς δεν είναι ακριβής η δήλωση. Επειδή είπατε ότι οι γιατροί, κυβερνητικοί γιατροί που έχει διορίσει ο κ. Χριστοφίδης, έχουν κάνει λόγο για επιδημία. Αφήνω πώς εκτιμά την κατάσταση ο Υπουργός. Αλλά θα σας πω ότι και γιατροί άλλοι λένε ότι υπάρχει μια υπερβολή και ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο εμφανίζονται. Και θα σας αναφέρω συγκεκριμένα μια ανακοίνωση που έβγαλε χτες η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και φαντάζομαι θα την έχετε υπόψη σας. Δηλαδή φαίνεται στον πολίτη ότι υπάρχει ενδεχομένως και μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στον ιατρικό κόσμο. Στην ανακοίνωση της Παιδιατρικής ακριβώς βλέπω μια διγλωσία. Δεν μιλά ούτε για επιδημία ούτε για σποραδικά κρούσματα. Αντιλαμβάνομαι ότι τόσο ο Υπουργός όσο ίσως και η Παιδιατρική Εταιρεία έχουν κάποιες σκοπιμότητες. Για μένα σε αυτή την περίπτωση δεν χωρούν καθόλου σκοπιμότητες. Η πρώτη σκοπιμότητα είναι η υγεία του λαού, που αυτήν θα πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξουμε. Πρέπει αυτή η επιδημία το συντομότερο δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο, γιατί οι δικαιολογίες που έχουν δοθεί ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις αν χρησιμοποιήσουμε τη λέξη επιδημία, αυτό νομίζω είναι αφέλεια, γιατί πιστεύω υποτιμούμε και την νοημοσύνη του κόσμου μας αλλά και των άλλων κυβερνήσεων, οι οποίοι έχουν τις εμπειρογνώμονες τους και όταν ακούν τους αριθμούς μέσα σε λίγες μέρες που αναφέραμε και εσείς και εγώ, είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για επιδημία. Μιλήσατε για σκοπιμότητες. Τι ακριβώς υπενήσατε? Ναι, υπενήσουμε πρώτο αυτό που είπα, ότι πιθανόν να θεωρείται πολιτική σκοπιμότητα για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό. Άλλες σκοπιμότητες είναι σίγουρα, επειδή ο Υπουργός πήρε μια θέση, να πέσει στα μαλακά. Μάλιστα. Για να μην προχωρήσω σε άλλες. Κατά τη δική σας εκτίμηση, υπάρχουν παραλήψεις από πλευράς Υπουργείου Υγείας στην αντιμετώπιση της κατάστασης? Αναμφίβολα υπάρχουν. Πρώτα στην αρχή της όλης υπόθεσης, ενώ πριν δυόμιση με τρεις εβδομάδες παρουσιάστηκαν τα πρώτα τρία περιστατικά στη Λεμεσό, αφέθηκε μετά να περάσει ο χρόνος χωρίς να παρακολουθήσουν στενά το όλο θέμα πώς εξελισσόταν, και φτάσαμε την Δευτέρα το πρωί όταν εγώ προσωπικά είχα ένα αριθμό περιστατικών την Κυριακή που μας πέρασε, και ερχόμενος σε επαφή με την υπεύθυνο του Παιδιατρικού Τμήματος της Λεμεσού έμαθα ότι υπήρχαν 20 περιστατικά, δηλαδή η μισή ασθενής του Παιδιατρικού Τμήματος ήταν με μενιγκίτιδα ιογενή.
αμέσως πήρα τον ίδιο τον Υπουργό τηλεφωνικός και με έκπληξη είδα ότι δεν είχε ιδέα. Αυτό είναι το ένα που δείχνει σίγουρα όχι σωστό συντονισμό και επικοινωνία μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Το άλλο είναι βέβαια η παραπληροφόρηση αυτή που γίνεται, πιστεύω. Και τρίτον, νομίζω ότι η Επιτροπή, η ομάδα που έχει μπει τώρα για να κάνει την επιδημιολογική μελέτη που είναι απαραίτητη για να μας δώσει αυτό που δεν ξέρουμε τώρα. Δηλαδή πώς ξεκίνησε και γιατί στην Λεμεσό και γιατί αυτός ο ρυθμός. Σε αυτά δεν έχουμε απαντήσεις. Λυπούμε να πω ότι από τις επαφές που είχα φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την απαραίτητη πείρα. Και ο λόγος είναι ότι δεν ξαναείχαμε τέτοιου είδους επιδημία, είναι η πρώτη φορά. Είναι γι' αυτό που έχω εισηγηθεί στον Υπουργό ότι θα πρέπει αμέσως να μετακαλέσει έμπειρο γνώμονα ή έμπειρο γνώμονες από το εξωτερικό. Έχει δεχτεί το αίτημά σας αυτό ο Υπουργός? Σήμερα που το άκουσε, είπε ότι προς το παρόν δεν νομίζει ότι υπάρχει τέτοιος λόγος. Εχθές ο βουλευτής, ο κ. Ματσάκης, έθεσε θέμα παραίτησης του Υπουργού. Τίθεται για σας τέτοιο θέμα? Για μένα, εγώ δεν συζητώ τώρα πολιτικές ή άλλες θέσεις ή αν θα παραιτήσει ή όχι ο Υπουργός. Για μένα έχει σημασία τι κάνουμε για να θέσουμε υποέλεγχο το συντομότερο δυνατό αυτό το σοβαρό πρόβλημα της επιδημίας. Τι πρέπει να γίνει, με δύο λόγια? Ναι, με δύο λόγια, πιστεύω ότι πρώτα-πρώτα θα πρέπει να έχουμε, όπως είπα, από το εξωτερικό εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή άλλα σώματα, τα οποία θα μας στείλουν ανθρώπους που έχουν πείρα τέτοιων επιδημιών για να κάνουν τη σωστή έρευνα, να βρουν από πού ξεκίνησε, πώς μεταδίδεται, γιατί αυτά που λέμε για τη μετάδοση είναι απλώς γενικότητες. Και έχω ήδη πει ότι στο σημείο που βρισκόμαστε δεν χωρούν λύσεις εμβαλωματικές. Είναι ανάγκη να πάρουμε δραστικά μέτρα, επειδή η παιδική ηλικία και ιδιαίτερα η βρεφική είναι αυτή που είναι πιο ευάλωτη και έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Είπα ότι είναι ανάγκη αμέσως να πάρθει απόφαση να κλείσουν οι παιδοκομικοί σταθμοί, τα βρεφοκομεία και τα ανάλογα τέτοια ιδρύματα. Θα πρέπει να δούμε και τους κατασκηνώσεις που μπορεί να υπάρχουν αυτή την περίοδο, ακόμα και στον στρατό θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα. Πρέπει να δώσω την πληροφορία ότι σήμερα είχα την πληροφορία ότι είχαμε το πρώτο κρούσμα υιογενούς μηνυγκίτιδας σε ένα στρατόπεδο της Λάρνακος. Αυτό δεν το έχω επιβεβαιώσει προσωπικά, αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου παράξενο να έχουμε επέκταση και σε τέτοιους χώρους. Τέλος, για μένα θα πρέπει να συμβουλευτούν οι γονείς να μην παίρνουν τα παιδιά τους για κολύμπι, σε πισίνες και ακόμη και στη θάλασσα της Λεμεσού. Επειδή λέγεται ότι δεν είναι τόσο σοβαρή υπόθεση της υιογενούς μηνυγκίτιδας, αν ήταν βακτηριακή θα ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ποια είναι η διαφορά και τι επιπτώσεις μπορεί να αφήσει στον ασθενή η υιογενής μηνυγκίτιδα? Καλά, η διαφορά μεταξύ των δύο είναι η βακτηριακή, όπως λένε, οφείλεται σε βακτηρίδια, μηνυγκιτιδόκοκο και άλλα. Είναι η πιογενής, όπως λέγεται, με πολύ χειρότερη πνόγνωση, θανάτους, περισσότερες επιπλοκές κλπ. Η υιογενής μηνυγκίτιδας οφείλεται σε ιό. Και μάλιστα έχουμε απομονώσει στο εργαστήριο ιολογίας του Μακαρίου ότι τουλάχιστον σε μερικά από τα περιστατικά μας, στο εγκεφαλονοντιαίο υγρό έχει βρεθεί η ομάδα ιών που λέγονται έντερο ιή, μια συγκεκριμένη κατηγορία ιών. Επομένως, η διαφορά τώρα είναι ότι τα συμπτώματα και η πρόγνωση της υιογενούς μηνυγκίτιδας είναι σίγουρα καλύτερη. Συνήθως δεν έχουμε θανάτους, αλλά πιστεύω το να υποβαθμίζουμε τη σοβαρότητα για να νομίζουμε ότι είναι μια απλή γρυπούλα είναι λαθασμένο. Έχει βρεθεί ότι μπορεί να έχουμε επιπλοκές όπως μυοκαρδίτιδες, πλευρίτιδες και άλλα, και μάλιστα στην ηλικία μέχρι ενός χρόνου, στην νεογνική ηλικία δηλαδή, κάποιες έρευνες στο εξωτερικό έδειξαν ότι 10% αυτών των βρεφών που θα προσβληθούν μπορεί να μείνουν με μόνιμες νευρικές εγκεφαλικές βλάβες. Το τελευταίο μου ερώτημα, πού στηρίζετε τις υποψίες σας ότι η πηγή της μόλυνσης μπορεί να είναι το αποχετευτικό σύστημα της Λεμεσού? Εκείνο που είπα είναι ότι η θάλασσα της Λεμεσού δεν μπορεί να είναι ένοχη, δεν έχει απαλλαχτεί, και πληροφορίες, κάποιες πληροφορίες σοβαρές που είχα το πρωί για κάποιες θα έλεγα απαράδεκτες καταστάσεις όσον αφορά τον αγωγό
τον έκτακτο αγωγό με τον οποίο επεξεργασμένα λίμματα μπορεί να διοχετευτούν στη θάλασσα, δυναμώνουν ακόμη περισσότερο κάποια ανυπόνοια ότι και αυτό μπορεί να έχει σχέση, και μάλιστα δεδομένου ότι για τη Λεμεσό είναι το μόνο καινούριο πράγμα που έχει μπει στη ζωή μας και είναι το πρώτο καλοκαίρι που άνθρωποι λούονται στη θάλασσα μετά που έχει λειτουργήσει το αποχετευτικό. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι φταίει το αποχετευτικό. Είναι και αυτός ένας υποψήφιος. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ.